Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το δικό σου το χρόνο. Ευχόμαστε να είναι καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Μέχρι πότε με το καλό, το να το από τώρα, γιατί ξέρω ότι είμαστε προς το τέλος της σεζόν. Είμαστε προς το τέλος, δηλαδή στα 25 Απριλίου είναι η τελευταία παράσταση και υπάρχει ενδεχόμενο, θα το ξέρουμε δηλαδή τη Δευτέρα, θα πάμε και το Μάιο και κατά πάσα πιθανότητα και από Οκτώβριο, 11 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε λοιπόν να είναι καλοτάξιδη παράσταση για μέχρι τέλος Μαΐου και για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πάρα. Να ξαναδούμε την σημαία των Αθηνών. Να ρωτήσω πώς έγινε η αρχική επαφή, πώς ήρθε σε επικοινωνία και όταν διάβασες και είδες και μιλήσατε, είπες ναι, πάμε να το κάνουμε. Εγώ έμαθα ότι θα σκηνοθετούσε ο Δημήτρης ο Μιλωνάς αυτό το έργο και ενδιαφέρθηκα. Μίλησα μαζί του και μου λέει να σου στείλω το κείμενο να δεις αν σε ενδιαφέρει. Μου έστειλε το κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ το έργο του Ανδρέα του Κεντζού και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που θα έκανα εγώ. Το πήρα τηλέφωνο και του λέω εγώ είμαι ok. Δεν είχε καμία αντίρρηση και αμέσως το κλείσαμε. Ο ρόλος είναι μικρός, αλλά όπως είδες και εσύ στην παράσταση, είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικός αυτός ο παππούς. Δεν θέλω να σποιλάρω, αλλά θα το κάνω. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά, όπως το έγραψα και στην ανταπόκριση, η αιχμή του δόρατος, ο συγκεκριμένος ρόλος για όλη την παράσταση. Διαβάζοντας το έργο, αυτό είδα και εγώ και λέω θέλω να το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Και δουλέψαμε 2 μήνες. Το έργο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, τα πήγαμε πάρα πολύ, πολύ καλά με τον Δημήτρη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. 2 μήνες οι πρόβες, έτσι. Ναι. Που συνήθως, εντάξει, μπορεί να είμαστε και σε μια δουλειά που δεν μας αρέσει πάντα αυτό που κάνουμε, αλλά το κάνουμε γιατί από αυτό ζούμε, αλλά εδώ ήταν πολύ καλή. Στις πρόβες, κατά τη διάρκεια τους, πόσο συχνά σταματούσατε από τα γέλια? Συνέβαινε και αυτό. Εντάξει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, ένα από αυτά που θέλω να ρωτήσω, είναι αυτή η πανέξυπνη ιδέα. Να υπάρχει και τρίτο άτομο όταν κατέβηκε η σβάστικα από την Ακρόπολη. Αυτό είναι η μυθοπλασία του Ανδρέα Κεντζού, του συγγραφέα. Και εγώ το βρήκα πολύ έξυπνο. Και το βρήκα ακόμη πιο έξυπνο γιατί είναι ένας άγνωστος αυτός ο τρίτος, ο οποίος δεν φανερώθηκε ποτέ γιατί μάζεψε τη σημαία και δεν ήθελε να το πει αυτό. Τώρα για ποιους λόγους ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά αυτή η σημαία ήταν, δηλαδή δεν το εξηγεί το έργο, το καμάρι του ότι την είχε αυτή τη σημαία. Ο κύριος Φαρμάκης λοιπόν, ο τρίτος της παρέας, προσγειώνεται στο σήμερα, βάζω τη λέξη αυτή για να μην σπουλάρουμε τα υπόλοιπα της παράστασης. Προσγειώνεται στο σήμερα και αντιμετωπίζει μια σύγχρονη οικογένεια με τα αυτά της και τα εκείνα της, τις όποιες καταστάσεις των γονιών και των παιδιών. Ήταν δύσκολος ο χειρισμός όλων των ηθοποιών, των θεά σου, για να μπορέσουν να μετουσιώσουν αυτό που διάβαζαν σε αυτό που είδαμε. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους συναδέλφους. Γενικά η προσπάθεια, αλλά... Ναι. Όχι, γιατί το πήγαμε το έργο βήμα-βήμα, κάναμε πολλές αναγνώσεις, το αναλύσαμε. Δεν σηκωθήκαμε αμέσως να στήσουμε και
Με αποτέλεσμα ότι όλα ήρθαν πάρα πολύ ομαλά και ήταν όλα κατανοητά. Όταν δηλαδή σηκωθήκαμε να στήσουμε, ήταν όλα ξεκάθαρα. Και ο Δημήτρης ο Μιλωνάς έχει και τρόπο, δηλαδή δεν βιαζότανε βήμα-βήμα. Ζήταγε και από τους ηθοποιούς να του προτείνουν, κράταγε, αφαιρούσε. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Εσύ σαν ηθοποιός και σαν και κουμπωμένος πάντα στον χαρακτήρα σου, από την αρχή που ξεκινήσατε τις παραστάσεις μέχρι τώρα που μιλάμε, έχεις προσθέσει πράγματα, έχεις αλλάξει πράγματα. Όχι. Όπως ακριβώς στην αρχή, έτσι. Όπως ήταν ακριβώς στη Τζενεράλε, έτσι είναι ακόμη. Κοίτα, για να προσθέσω κάτι σε μία παράσταση, πρέπει να είναι μια φαρσοκομωδία και αν χρειαστεί την ώρα της παράστασης για να καλύψουμε κάτι. Αλλιώς δεν κάνω κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σε όλες τις παραστάσεις. Θα έλεγες, με ευλάβεια. Έτσι, ακριβώς. Ναι, με ευλάβεια. Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγες ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι πάντα επίκαιρο. Βέβαια και είναι. Νομίζω είναι. Γιατί φύγει πάρα πολλά πράγματα το έργο, όπως είδες. Και τα παλιότερα νομίζω πρέπει να αφορούν και τους νέους ανθρώπους, τα οποία νέα παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην ξέρουν πολλά πράγματα, αλλά δεν φταίνε αυτά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα μάθουν. Και η σημερινή κοινωνία προχωράει, δηλαδή αυτά τα πράγματα που θίγει νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους πρέπει να τους ενδιαφέρουν. Μου έλεγες προηγουμένως ότι υπάρχει μία σκέψη να πάτε για δεύτερη σεζόν. Ναι, ναι. Υπάρχει σκέψη να το πάτε βόλτα το έργο αυτό? Όχι ακόμα, έτσι. Όχι. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι λίγο δύσκολο να πάει περιοδεία. Δεν είναι για ανοιχτό χώρο, δηλαδή για... Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε μιλήσει για κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο ακόμη. Πέρα από τη σημαία των Αθηνών, υπάρχουν κάποια άλλα πλάνα σου που να είναι ανακοινώσιμα? Όχι, κάτι συζητάω, αλλά δεν ξέρω ακόμη το αποτέλεσμα, επομένως... Επομένως θα ξανακάνουμε συνέντευξη σύντομα από ό,τι βλέπω. Να κάνουμε. Όταν με το καλό να κοινωθεί. Βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Πες μου καλέ, σαν επαγγελματίας ηθοποιός, σαν άνθρωπος που διοπορίζεται από αυτό, όταν ανακοινώθηκε εκείνο το περίφημο προεδρικό διάταγμα, πώς ένιωσες? Χάλια. Πώς να νιώσω? Τέλος πάντων, αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Τα πτυχία των δραματικών σχολών ήταν ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΗ. Όταν καταργήθηκαν τα ΤΕΗ, ουσιαστικά καταργήθηκαν το 2002-2003, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη χρονιά, έπαψε να υπάρχει ισοτιμία. Λοιπόν, και τώρα βγαίνουν τα νέα τα παιδιά, παίρνουν ένα χαρτί το οποίο είναι αδιαβάθμιτο, τίποτε. Βέβαια οι προηγούμενοι έχουν ένα πτυχίο που είναι ισοδύναμο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα. Πρέπει κάποια στιγμή, εγώ νομίζω πρέπει να γίνει Ακαδημία Θεάτρου στην Ελλάδα, γιατί το καθυστερούν τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Από ό,τι μαθαίνω, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Από ό,τι μαθαίνω γίνονται συζητήσεις. Μακάρι, για να δούμε. Και μάλιστα να έχει και αναδρομική εισήγηση για τους ηθοποιούς που ήδη έχουν πάρει πτυχία. Ναι, ναι. Για όλες αυτές τις γενιές. Να μην είναι μόνο για όσους φοιτούν τώρα. Όπως αδιαβάθμιτοι είναι και οι πολύ παλιότεροι ηθοποιοί που έχουν τελειώσει δραματικές σχολές, δηλαδή πριν το 87. Γιατί το 87
άρχισε να είναι ισοδύναμο το, η δραματική με τα ΤΕΗ. Και πριν είναι αδιαβάθμιση. Αυτό πρέπει να φτιάξει, πρέπει να, να γίνει. Χωρίς άλλο, ναι, εννοείται. Όπως πρέπει να γίνει, να το πούμε και αυτό, και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία δεν υπάρχει σήμερα και αγωνιζόμαστε να ξαναποκτήσουμε πάλι Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο αυτό. Πολύ καλά άρα κάνεις πολύ. Το αναφέρεις. Πολύ καλά. Εγώ δουλεύω στο θέατρο 37 χρόνια και δουλεύω συνέχεια. Έχω αυτή την τύχη να δουλεύω συνέχεια 37 χρόνια με ελάχιστες φορές ανεργίας. Λοιπόν, ζω από αυτό το πράγμα και όπως ζούμε πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον οι παλιότεροι μπορούσαμε να ζήσουμε, τώρα οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, γι' αυτό κάνουν και 47 δουλειές συγχρόνως. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει συλλογική σύμβαση εργασίας, να μπορεί ένας ηθοποιός να ζήσει και να δουλεύει σε αυτό, να απασχολείται με αυτό δηλαδή και να μην είναι το μυαλό του δεξιά και αριστερά. Κάτι που κάνει κακό και στη δουλειά του. Στη... Βέβαια, όταν ο άλλος πρέπει να πάει να δουλέψει, όχι σε άλλο θέατρο να κάνει 2 και 3 δουλειές που και αυτό συμβαίνει, αλλά να πάει σερβιτόρος, να πάει κάπου αλλού. Εντάξει. Και παίζουμε με το νευρικό μας σύστημα οι ηθοποιοί. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν βοηθάει. Το να μην έχεις μια οικονομική, ας πω, άνεση. Γιατί όχι, άνεση. Συνδεκάει το ίδιο η τηλεόραση με το θέατρο? Τηλεόραση έχω κάνει πάρα πολύ λίγο και δεν την έχω κυνηγήσει και καθόλου. Όχι γιατί έχω κάτι με την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι εξαιρετική, γίνονται εξαιρετικές δουλειές και ιδίως τα τελευταία χρόνια. Αλλά εγώ επειδή δούλευα πάρα πολλά χρόνια και στα διπεθέ, δεν μου ήταν δύσκολο να κάνω και τηλεόραση. Έχω δουλέψει σχεδόν σε όλα τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα και στο εθνικό. Τέλος πάντων, δεν ήταν εύκολο. Και επειδή μπορούσα να ζω από το θέατρο, πάντα το άφηνα λίγο, έλεγα εντάξει. Ξέρεις, ήταν καλά και είναι ακόμη λίγο καλά σε ένα δημοτικό θέατρο ή σε μια κρατική σκηνή, γιατί μπορείς να πάρεις και τα λεφτά σου και τα ένσημά σου, να μην έχεις την αγωνία με τον ιδιώτη παραγωγό. Να κάνεις ρόλους, έχει τα καλά του. Νοσταλγείς καθόλου την πρώτη περίοδο όταν ήσουν νέος τοπιός, μόλις είχες βγει στη σκηνή, το θυμάσαι με αγάπη, απλά το θυμάσαι, πώς είναι αυτή η κατάσταση? Πώς... Το θυμάμαι με αγάπη, το θυμάμαι, ναι. Όλη αυτή η πρόκληση, οι νέοι ρόλοι που έρχονταν ο ένας πίσω τον άλλον. Ναι. Και μάλιστα εγώ πήγα στη δραματική σχολή χωρίς να είμαι σίγουρος αν θέλω να γίνω και ηθοποιός, να σου πω την αλήθεια. Έλεγα, είδα θέατρο, μου άρεσε και λέω αυτό μου αρέσει, θέλω να το κάνω κι εγώ, ας το δοκιμάσω και να δω, μπορεί να μην κάνω. Λοιπόν, ή μπορεί να μην με ενδιαφέρει τελικά, να περάσει ένας χρόνος και να πω βαρετό είναι. Έτσι μπήκα στο θέατρο, έτσι ξεκίνησε, έτσι έδωσα εξετάσεις και μ' άρεσε και συνέχισα. Λοιπόν, πάντα με αγάπη κάνω την κάθε δουλειά. Δηλαδή κάθε δουλειά για μένα είναι σαν να είναι η πρώτη μου δουλειά. Με μεγάλη αγάπη ξεκινάω να δουλεύω σε μία παράσταση. Και ίσως αυτό να είναι και το βασικό βήμα για να το πιω, να αντιμετωπίζει κάθε παράσταση σαν να είναι πρώτη του. Έτσι. Όσον αφορά τον ενθουσιασμό πάντα. Εγώ έτσι κάνω. Και πάντα σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και τελευταία. Και λέω πρέπει να το χαρείς.
δεν ξέρω αύριο μεθαύριο αν θα σου δοθεί η ευκαιρία να ξαναδουλέψεις. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και ευτυχώς δουλεύω 37 χρόνια. Αλλά 37 χρόνια με αυτή τη σκέψη δουλεύω. Με αγάπη σε αυτό που κάνω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή με ενθουσίασε. Βγήκα στο θέατρο χωρίς να με ενδιαφέρει τώρα να γίνω γνωστός ή εξώφυλλο. Καθόλου τίποτα. Μου άρεσε αυτό το που είδα. Και ήθελα να το κάνω. Και ακόμα σ' αρέσει. Ναι. Εννοείται. Ναι. Μετά από τόσες παραστάσεις, για τη συγκεκριμένη μιλάω πάντα για τη σημαία, ο θείας σου είναι πλέον κάτι σαν οικογένεια, είναι παρέα. Βέβαια και είναι. Όταν είσαι με τον άλλον τόσους μήνες μαζί, γίνεσαι μια οικογένεια, ακόμη και προβλήματα να υπάρχουν, γιατί πάντα υπάρχουν κάποια προβλήματα στις δουλειές. Όταν υπάρχει αγάπη, ξεπερνιούνται όλα. Είναι όπως η οικογένεια. Πώς σε μια οικογένεια μέσα μπορεί να τσακωθείς, μπορεί να έχεις διαφωνίες, αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνονται τέρατα, αλλά εμένα δεν μου έχουν τύχει τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ τυχερός στο θέατρο. Γίνεσαι μια οικογένεια. Βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, που τη μάνα μου δεν τη βλέπω κάθε μέρα. Τον αδερφό μου, τους συγγενείς μου δεν τους βλέπω κάθε μέρα, δεν προλαβαίνω, ναι. Και βλέπεις τους συναδέρφους για ένα διάστημα κάθε μέρα. Είστε μαζί, πίνετε καφέ μαζί, βγαίνετε, τρώτε, δουλεύετε. Γίνεται ο δικός ο άνθρωπος. Και μετά, ακόμη και να χαθείς, όταν ξαναταμώσεις μαζί τους, εγώ αισθάνομαι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατό συνέστημα αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω στην τέχνη σου, την οποία υπηρετείς 37 χρόνια, τι είναι αυτό που σου οδηγεί να την υπηρετείς με τόσο ενθουσιασμό και τέτοια συνέπεια? Νομίζω η αγάπη που έχω για αυτό που κάνω. Και επειδή δεν φεύγω από αυτό που στην αρχή σκεφτόμουν και ήθελα, δεν έχω φύγει από αυτό. Αυτό. Μου είπες στην αρχή ότι είδες θέατρο, σου άρεσε, και είπες αυτό θέλω να το κάνω. Ναι. Είχες κατά νου εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι θα ήσουν 17-18 χρονών, να κάνεις κάτι άλλο πέρα από την ηθοποιία. Είχες σκεφτεί να κάνεις κάτι άλλο? Κοίτα, αυτό που ήξερα είναι επειδή εμείς είχαμε ταβέρνα και καφετέρια, οικογενειακές επιχειρήσεις και δούλευα εγώ εκεί, ήξερα ότι αν δεν περάσω κάπου θα ακολουθήσω αυτή τη δουλειά. Θα είμαι στα μαγαζιά του πατέρα μου και της μάνας μου. Λοιπόν, μόνο αυτό ήξερα. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Είδα θέατρο από τον ΟΗΘ, Οργανισμός Υπηρετικού Θεάτρου. Δεν θυμάμαι τη χρονολογία, πρέπει να είμαι 16-17 χρονών, το Θεριό του Ταύρου. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, δηλαδή τέλειωσε η παράσταση, φύγαν όλοι και είχα μείνει στη θέση μου και λέω τι είναι αυτό που έζησα τώρα εδώ, να είμαι εγώ και να βλέπω ζωντανούς ανθρώπους που δημιουργούν κάτι εκεί πάνω και εισπράττω όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά άρχισα να το σκέφτομαι και να θέλω να δοκιμάσω να το κάνω κι εγώ. Τι θα συμβούλευες έναν ηθοποιό που έρχεται και σου λέει Γιάννη μου, τώρα ξεκινάω, πες μου, κάτι? Δεν μ' αρέσει καθόλου να δίνω συμβουλές. Αλλά το αν μπορούσα να πω κάτι θα ήταν να αγαπάει αυτό που θέλει να κάνει. Αν δει ότι δεν το αγαπάει, άμα τον κουράζει, άμα τον βαριέται, ας κάνει κάτι άλλο. Γιατί δεν θα περάσει καλά και μπορεί να χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή του, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο που θα το αγαπούσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.